Μελέτης Μερωτόπουλος, διδάκτορ οικονομικών και κοινωνικών επιστημών από το Πανεπιστήμιο της Γενέβης, σήμερα φιλοξενούμενος του News Hub. Καλώς ορίσατε, κύριε Μελωτόπουλε. Καλημέρα, κύριε Δαμαβολίδη, καλημερίζω και τους ακροατές σας. Κύριε Μελωτόπουλε, είχαμε σχολιάσει εκτενώς τα αποτελέσματα στις γαλλικές εκλογές και την άνοδο της Λεπέν και τώρα μετά τον πολιτικό σεισμό που είδαμε να γίνεται στη Γερμανία με τα αποτελέσματα των εκλογών που είχαμε στα κρατήδια της Τουρκίας και της Σαξονίας, είναι αντικείμενο προς συζήτηση, γιατί είδαμε να εκτινάσει την εναλλακτική για την Γερμανία και η συμμαχία Ζάρα Βάγκεκνεχτ, που αυτό προμηνεί, πιστεύετε ότι προειδεάζει λίγο και το τι θα γίνει στις εθνικές γερμανικές εκλογές. Κοιτάξτε, δεκαετίες τώρα στα άρθρα μου είχα επισημάνει τον κίνδυνο εάν τα συστημικά κόμματα δεν ελέγξουν τη μετανάστευση και την αλλίωση του ευρωπαϊκού κόσμου από μαζικές μετακινήσεις πληθυσμών με άλλους πολιτισμούς, αυτό το έργο να το αναλάβουν αντισυστημικά κόμματα. Και πράγματι, λοιπόν, επειδή τα συστημικά κόμματα είναι απολύτως αυτοεγκλωβισμένα στο ιδεολόγημα της πολυπολιτισμικότητας, η οποία έχει ναυαγίσει, όπως αποδεικνύουν καθημερινά τα διάφορα γεγονότα που ζούμε, επομένως τα κόμματα αυτά, λοιπόν, τα αντισυστημικά, έρχονται και καλύπτουν το κενό των συστημικών. Αυτό, λοιπόν, το βλέπουμε σε όλες τις ευρωπαϊκές κοινωνίες, μία μετά την άλλη. Για μένα, δηλαδή, είναι μια απολύτως αναμενόμενη εξέλιξη. Αυτό το οποίο γίνεται, λοιπόν, είναι ότι οι ευρωπαϊκές κοινωνίες δεν θέλουν να βρεθούν μειοψηφίες στις ίδιες τους τις χώρες και επιλέγουν πλέον τα κόμματα εκείνα τα οποία προτάσσουν αυτή την προτεραιότητα της αντιμετώπισης μετανάστευσης. Λοιπόν, στη Γερμανία έγινε ένας πραγματικός σεισμός, μόνο για όσους δεν βλέπουν καθαρά. Ήταν απολύτως αναμενόμενο. Φυσικά θα έχει δραματικά πολιτικά αποτελέσματα. Ήδη ο Σόλτς καλείται να παραιτηθεί. Θα υπάρξει οπωσδήποτε κάποια πολιτική επίπτωση άμεση, την οποία δεν μπορώ αυτή τη στιγμή να περιγράψω. Αλλά η πιο βασική είναι ότι είναι φανερό ότι στις επόμενες εθνικές εκλογές στη Γερμανία η εναλλακτική θα γίνει κυβέρνηση με κάποιο τρόπο, με ή χωρίς συμμάχους. Και εκεί πραγματικά το σκηνικό θα αλλάξει. Θέλω όμως να επισημάνω, κύριε Δαμαβολίτη, ότι έχουμε και μια άλλη εξέλιξη πολύ ενδιαφέρουσα, ότι εμφανίστηκε κόμμα της αριστεράς, δηλαδή της πρώην συζύγου του κομμουνιστού Λαφοντέν, Όσκαρ Λαφοντέν, η οποία ίδρυσε ένα κόμμα αριστερό, αλλά ταυτόχρονα και αντιμεταναστευτικό. Άρα αυτή η προτεραιότητα διεισδύει πλέον και στον χώρο της αριστεράς, όχι τον ήπειρο σοσιαλιστικό χώρο, στον χώρο της κομμουνιστικής αριστεράς, όπου αυτή η γυναίκα η οποία ίδρυσε αυτό το κόμμα έχει τεράστια ανταπόκριση στον χώρο της αριστεράς και θα δείτε ότι και η αριστερά, διατηρώντας κατά τα άλλα τα αριστερά της χαρακτηριστικά, θα στραφεί και αυτή σε μια πολιτική ανάσχεσης της ανεξέλεγκτης και μαζικής μετανάστευσης. Νομίζω ότι έχει βάλει την αρχή όμως η Δανία, που παρότι είναι σοσιαλδημοκράτες, εκεί στο θέμα το μεταναστευτικό έχουν πάρει μέτρα, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, ασφαλώς οι σοσιαλδημοκράτες θα στραφούν, αλλά εδώ μιλάμε για ένα κόμμα που είναι στον χώρο της άκρας αριστεράς, δηλαδή της κομμουνιστικής αριστεράς. Και οι οποίοι υιοθετούν και αυτοί, θα δείτε ότι αυτό θα γίνει σε όλη την αριστερά στην Ευρώπη. Δηλαδή τα αριστερά κόμματα θα συρθούν σε μία, ας πούμε, κατεύθυνση, δηλαδή αυτό, ο Στάρμερ, αυτό που προκάλεσε ο Στάρμερ στην Αγγλία. Δηλαδή να στοχοποιήσει και να καταδικάσει και να φυλακίσει ανθρώπους που απλά έκαναν repost στο Twitter, ας πούμε, αντιμεταναστευτικά σχόλια και προκάλεσε τόσο μεγάλη αντίδραση. Αυτό, λοιπόν, που έγινε στην Αγγλία προειδονίζει ακριβώς ότι τελικώς η αριστερά θα ιτηθεί σε αυτό το θέμα. Αυτοί που επιμένουν σε μια φιλομεταναστευτική στάση θα ιτηθούν από τα αντιμεταναστευτικά στοιχεία μέσα στην ίδια την αριστερά, είτε σοσιαλιστική είτε κομμουνιστική. Πριν να πάμε σε αυτή την εξέλιξη, θέλω να μας πείτε κάτι άλλο. Επειδή έχουμε κουβεντιάσει ξανά για τις έννοιες που πλέον είναι παροχημένες και δεν έχουν μετασχηματιστεί οι όροι ανάλογα με τα μεγέθη των προβλημάτων και την αλλαγή της φυσιολογίας τους, ας πούμε, θέλω να μας πείτε η εναλλακτική για τη Γερμανία, ας πούμε, στην ισιογραφία είναι ως ακροδεξιά. Για κάποιους άλλους είναι μια συντηρητική πτέρυγα από τα δεξιά, δεξιότερη. Εσείς τι εικόνα έχετε? Κοιτάξτε, τα συστημικά κόμματα, προσπαθώντας να λιδωρήσουν τα αντισυστημικά, τα χαρακτηρίζουν ακροδεξιά. Η κυβέρνηση εδώ, ο κ. Πρωθυπουργός, χαρακτήρισε ακροδεξιά πολυκατοικία
τα κόμματα Βελόπουλο, Νίκη, Λατινοπούλου κλπ. Που φυσικά δεν έχουν κανένα ακροδεξιό στοιχείο, δεν έχουν καμία σχέση με τη Χρυσή Αυγή. Και το ξέρω, είναι κόμματα κεντροδεξιά, τα οποία απλά διαφοροποιούνται από την κυβέρνηση όσον αφορά το θέμα, ξέρω εγώ, της εξωτερικής πολιτικής, μεταναστευτικής πολιτικής κτλ. Μόνο αυτό συμβαίνει σε όλη την Ευρώπη. Προσπαθούν να στοχοποιήσουν τους ακροδεξιούς. Στην Αγγλία, ας πούμε, αυτό που σας έλεγα πριν, στοχοποιήθηκαν ως ακροδεξί απλοί Άγγλοι που διαμαρτύρονταν για ένα φρικαλαίο έγκλημα το οποίο έγινε κτλ. Λοιπόν, η εναλλακτική Γερμανία είναι ένα τεράστιο πλέον κόμμα. Είναι το πρώτο κόμμα πια στη Γερμανία. Φυσικό είναι να εμπεριέχει και στοιχεία ακραία, αλλά ούτε το πρόγραμμά της, ούτε η μεγάλη μάζα των στελεχών δικαιολογούν ένα χαρακτηρισμό του κόμματος αυτού ως ακροδεξιού. Επαναλαμβάνω ότι μπορεί να, έχουν, να υπάρχουν μέσα και ακροδεξιά στοιχεία, αλλά ακροδεξιά στοιχεία υπάρχουν παντού. Δεν σημαίνει κάτι αυτό. Το πρόγραμμα του κόμματος εστιάζεται βασικά στην ανάσχεση της μετανάστευσης. Αυτό από μόνο του δεν συνιστά ακροδεξιό στοιχείο. Το να θέλεις να προστατεύσεις τον κόσμο σου, τον πολιτισμό σου, τη δημοκρατία, την κοινωνία του διαφωτισμού, τα ανθρώπινα δικαιώματα, την ισότητα των φύλων, την ελευθερία της γνώμης, το κοσμικό κράτος από πληθυσμούς οι οποίοι δεν πιστεύουν σε αυτά τα πράγματα, ασφαλώς και δεν είναι ακροδεξιό. Απέναντίον στο αντίθετο, προσπαθεί να προστατεύσει τη ευρωπαϊκή δημοκρατία από την κατάλυσή της από πληθυσμούς που δεν πιστεύουν σε δημοκρατία. Πιστεύουν σε κάτι άλλο. Επειδή τα θέσατε... Σεβαστώ αυτό που πιστεύουν, αλλά δεν πιστεύουν στη δημοκρατία δυτικού τύπου αυτή πληθυσμή. Αυτό λοιπόν δεν είναι ακροδεξιά συμπεριφορά, τώρα μην τρελαθώ. Αυτό με το μεταναστευτικό, πάντως σοκ που έχουν πάρει η εξουσία και έχουν πιάσει μέγεθος, σε κάποια σημεία εφαρμόζουν και την Ισλαμική αστυνομία και τη Σαρία, επειδή το θίξατε. Αλλά επειδή θίξατε και τα υπόλοιπα ταυτωτικά και τα θέματα φύλων, ναι, πόσο επηρέασε, τι ρόλο έπαιξε η κατεύθυνση της κουλτούρας woke σε αυτό το αποτέλεσμα? Κοιτάξτε, η κουλτούρα woke έχει οδηγήσει, έχει πάει στα άκρα, έχει εξελιχθεί σε μια μορφή σύγχρονου ολοκληρωτισμού, προσπαθεί να θυμώσει την αντίθετη άποψη, προσπαθεί να τρομοκρατήσει τους ανθρώπους που σκέπτονται όπως σκέπτονται, δηλαδή όχι με την κουλτούρα woke, και αυτό έχει προκαλέσει μια γενικευμένη αντίδραση η οποία θα εμφανιστεί μέσω της μαζικής μεταστροφής της κοινωνίας σε τέτοια κινήματα που δεν πιστεύουν στην κουλτούρα woke, όπως είναι αυτό, όπως είναι η εναλλακτική στη Γερμανία, η Μελόνι στην Ιταλία, η Λεπέν στη Γαλλία κτλ. Δηλαδή προκαλεί το αντίθετο αποτέλεσμα. Αντί να βοηθάει στην εξομάλυνση, ας πούμε, των αδικιών και των ανισοτήτων, γιατί έτσι ξεκίνησε η κουλτούρα woke, προκαλεί εξ αντιδράσεως το αντίθετο αποτέλεσμα. Δηλαδή ο κόσμος να αισθανθεί αποστροφή για αυτά που υποστηρίζει η κουλτούρα woke. Αν τώρα, επειδή είχαμε συζητήσει για τα αποτελέσματα των γαλλικών εκλογών, αν κάνουμε ένα παραλληλισμό των γεγονότων και δούμε τα αποτελέσματα των γαλλικών εκλογών και τα συγκρίνουμε με αυτή την εξέλιξη που έχουμε με τις εκλογές στα γερμανικά κρατήδια, πιστεύετε ότι είμαστε σε μια ιστορική αλλαγή στην πολιτική ιστορία της Ευρώπης? Δηλαδή αλλάζει η ιδεολογική γεωγραφία και θα το δούμε αυτό να επεκτείνεται και στην υπόλοιπη Ευρώπη? Κοιτάξτε, αυτό που συνέβη στη Γαλλία και που πολλά ιδεόλυπτα ελληνικά ΜΜΕ απέκρυψαν συστηματικά είναι ότι ήρθε πρώτο κόμμα η Λεπέν. Ότι είναι το μεγαλύτερο κόμμα. Αν υπήρχε άλλο εκλογικό σύστημα, η Λεπέν αυτή τη στιγμή θα έλεγε την πλειοψηφία της Βουλής και πολύ σύντομα και την, ας πούμε, τους αρμούς του κράτους, όπως λέγεται. Λοιπόν, αυτό που έγινε λοιπόν στη Γαλλία επαναλήφθηκε στη Γερμανία. Στη Γερμανία ήρθε πρώτο κόμμα η εναλλακτική. Άρα αναδεικνύονται σε πρώτα κόμματα αυτές οι δυνάμεις. Πιστεύω ότι είναι μια πορεία χωρίς επιστροφή. Καταραίοντα τα συστημικά κόμματα από ένα μείγμα ιδεολογικής, ας πούμε, έλλειψης προσαρμογής στην πραγματικότητα, αποτυχίας στη διαχείριση γεωπολιτικών και γεωοικονομικών, ας πούμε, καταστάσεων και μεγεθών και βασικά της άρνησής τους να σταματήσουν τη μετανάστευση. Έχουν οι άνθρωποι αυτοί, είναι τα διάφορα κόμματα στην Ευρώπη, τα χρήματα σχεδοδημοκρατικά και σοσιαλδημοκρατικά κλπ. Έχουν πραγματική μανία. Δηλαδή προτιμούν να υπηρετούν τους πληθυσμούς που έρχονται στην Ευρώπη από το να υπηρετούν τους πληθυσμούς που τους αυτόχθονες. Λοιπόν, αυτά όλα τα κόμματα λοιπόν θα περιθωριοποιηθούν και θα μου το θυμηθείτε ότι το ίδιο θα γίνει και στην Ελλάδα. Και κάτι, τρόπο. Κάτι τελευταίο τώρα. Θα τολμούσετε να κάνετε μια σύγκριση των αποτελεσμάτων που είχαμε στα γερμανικά κρατήδια με τις πολιτικές εξελίξεις στην Ελλάδα? Δηλαδή, η τελευταία δημοσκόπηση, ας πούμε, έδειξε ότι η Νέα Δημοκρατία
καταποντίστηκε στις 22 μονάδες. Δεν είναι σίγουρο, αλλά είναι το πλέον ενδεικτικό που έχουμε τις δημοσκοπήσεις. Ο ΣΥΡΙΖΑ έπεσε στο 8,5% πέμπτο κόμμα, ενώ ο Βελόπουλος ανέβηκε. Λοιπόν, ακούστε, η Νέα Δημοκρατία του Μητσοτάκη καταποντίστηκε στις 22 μονάδες, που εγώ αμφισβητώ και αυτό τον αριθμό. Πιστεύω ότι η σημερινή κυβέρνηση, επαναλαμβάνω, η σημερινή κυβέρνηση, η κυβέρνηση Μητσοτάκη, έχει μια αποδοχή της τάξης του 8-10% αυτή τη στιγμή στην ελληνική κοινωνία. Αν η Νέα Δημοκρατία εκφραζόταν με μια ηγεσία πιστή στα ιδανικά της μεγάλης κεντροδεξιάς πλειοψηφίας ή και γενικά στα ιδανικά της μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας, όχι μόνο της κεντροδεξιάς, θα είχε αναμφισβήτητη πολιτική κυριαρχία. Δηλαδή, εκτιμώ ότι η Νέα Δημοκρατία με έναν αρχηγό ο οποίος θα είχε στοιχειώδη, ας πούμε, πίστη στις παραδοσιακές αξίες, τον πατριωτισμό, την εθνική οικονομία, την δημοκρατία, την μικρομεσαία επιχείρηση, όλα αυτά, θα είχε τεραστία αποδοχή. Πολύ περισσότερο από το 40%. Λοιπόν, επειδή λοιπόν έχει στραφεί σε μια κατεύθυνση woke, αντινατιβισμού κτλ., έχει γίνει μια μικρή μειοψηφία η κυβέρνηση μέσα στο ίδιο το κόμμα. Δεν αξιολογήθηκε όσο έπρεπε ότι 50 βουλευτές, 52 ξέρω εγώ, αρνήθηκαν να ψηφίσουν το γάμο των ομοφυλόφιλων. Αυτό είναι μια ουσιαστικά απώλεια δεδηλωμένης. Δεν είναι απλό πράγμα. Μα κοιτάξτε, αυτό που πιστεύω ότι θα γίνει είναι ότι βλέποντας η πλειοψηφία των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας ότι οδηγούνται ως πρόβατα επισφαγή στις επόμενες εκλογές, γιατί μια Νέα Δημοκρατία που θα πάρει 18-20-22% θα εκλέξει τους μισούς βουλευτές από αυτούς που έχει σήμερα, πιστεύω ότι μέχρι τις εκλογές θα υπάρξει μια μεταστροφή σε μια εντελώς διαφορετική κατεύθυνση. Δεδομένου, αν δεν γίνει αυτό, κύριε Δαμοπολίτη, αυτό που θα γίνει είναι ότι θα πάμε σε εκλογές σε ένα σκηνικό απολύτου κατακαιρματισμού. Θα ανεβούν μεν τα ταυτοτικά κόμματα της ευρύτερης κεντροδεξιάς, δηλαδή αυτά που είπαμε πριν, θα αυξήσουν τα ποσοστά τους. Όχι όμως τόσο ώστε να μπορούν να λειτουργήσουν ως εναλλακτική προς την Νέα Δημοκρατία. Πιστεύω ότι αυτό που πρέπει να γίνει, θα έπρεπε να γίνει, εγώ δεν είμαι αναλυτής, δεν κάνω υποδείξεις, αλλά πιστεύω ότι θα έπρεπε η Νέα Δημοκρατία να ξαναβρει το πραγματικό της αυτό, να αποτινάξει αυτό όλο το πακέτο το ιδεολογικό που τους έχουν επιβάλει πρόσωπα που δεν προέρχονται από την Δημοκρατία και τότε πράγματι θα είναι ένα κόμμα που θα μπορέσει να συνεχίσει να κυβερνάει δεδομένου ότι δεν έχουμε στην Ελλάδα εναλλακτική λύση υπό τον τύπο μιας αξιωματικής αντιπολίτευσης. Λοιπόν, κάπου εκεί. Βέβαια, οι εξελίξεις είναι τόσο ραγδαίες σε όλα τα μέτωπα και στα διεθνή και στα ελληνοτουρκικά που έχουμε να δούμε πολλά μπροστά μας στο επόμενο διάστημα. Πολλά που θα μας εκπλήξουν. Η πανουργία της ιστορίας κάνει πολλές φορές την εμφάνισή της, αλλά από ό,τι εξηγήσατε και πριν με αυτό που έγινε με το Κομμουνιστικό Κόμμα στην Γερμανία, το είδαμε και εδώ, γιατί το Κομμουνιστικό Κόμμα δεν ψήφισε, ας πούμε, τον γάμο των ομοφυλόφιλων. Βεβαίως, αλλά πήγα να το πω πριν και μου διέφυγε, ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα το ελληνικό θα δείτε ότι και αυτό θα τηρήσει εθνική στάση. Ναι. Και στο μεταναστευτικό τελικά. Ναι. Και για να κλείσουμε με αυτό το τελευταίο που θέλω να θίξουμε, είναι πολλά τα φόρουμ και πολλές συζητήσεις που λένε ότι αν αυτή τη στιγμή σε μια κατάσταση αποδρομής που υπάρχει αυτή τη στιγμή στο πολιτικό σκηνικό εμφανιζόταν μια δύναμη που να έχει τα βασικά πατριωτικά χαρακτηριστικά, γιατί πλέον μιλώντας για πατριωτισμό πολλοί τον μπερδεύουν, ας πούμε, με την ακροδεξιά ή τη Χρυσή Αυγή, μιλώντας λοιπόν με πατριωτικό λόγο και να προέρχεται από τα αριστερά, επειδή είναι και το μείγμα τεχνονίας τέτοιο, θα έκανε μια θράψη. Το πιστεύετε σε αυτό? Εάν αυτή τη στιγμή εμφανιζόταν μια πολιτική δύναμη με χαρακτηριστικά πατριωτικά, δημοκρατικά, κοινωνικά, θα είχε ασύλληπτη απήχηση. Πιστεύω ότι στις εκλογές του 27, εάν γίνουν εκλογές του 27, θα διεκδικούσε τη διακυβέρνηση της χώρας. Αλλά πρέπει να γίνει. Και κάποιοι πρέπει να λάβουν την πρωτοβουλία να το κάνουν. Δηλαδή το παλιό, ας πούμε, πατριωτικό Πασόκ ή η πατριωτική αριστερά. Θα κάλυπτε λοιπόν όλη την περιοχή από το πατριωτικό Πασόκ, το κέντρο, ας πούμε, το παραδοσιακό, τον κόσμο της Νέας Δημοκρατίας και τα κόμματα που βρίσκονται δεξιά της Νέας Δημοκρατίας. Όλος αυτός ο χώρος θα συσπηρωνόταν σε ένα τέτοιο σχήμα με τεράστια ταχύτητα και ευκολία και θα μπορούσε να διεκδικήσει και τη διακυβέρνηση της χώρας. Κύριε Μελετόπουλε, θα ανανεώσουμε το ραντεβού, γιατί όπως είπατε όλα αυτά συνδέονται και με τα διεθνή και οι ρακδές εξελίξεις μπορεί να φανούν ως ονούπο, αλλά θα το ανανεώσουμε το ραντεβού μας στις επόμενες μέρες. Θα ήθελα να σε ευχαριστήσω δερμά. Να είστε καλά, κύριε Δαμαβολή, και ευχαριστώ και εγώ πολύ για τη φιλοξενία.